Ακολουθήσατε καθόλου τις ανακοινώσεις όσον αφορά την εταιρεία τουρισμού και το κέντρο περιβάλλοντος Πολυμαΐδας, να ανακοινωθούν και αυτές οι θέσεις? Είναι πολύ καλό το ερώτημα του Δημήτρη. Επειδή δεν θέλω να προηγούμε των εξελίξεων, θέλω να προηγούμε, αλλά δεν θέλω να προηγούμε των επιλογών. Από τη στιγμή τώρα που έχουμε πλήρη ανάπτυξη, αν θέλετε, της ομάδος που θα κληθεί πολιτικά να διαχειριστεί τα θέματα, πάντα με τη λογική της συναπόφασης και της συλλογικότητας, άμεσα με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες και με την επιτροπή η οποία συγκροτούν οι αντιπεριφερειάρχες, και πρέπει να ξέρω ότι είναι η εκτελεστική επιτροπή, θα προχωρήσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Και όπου είμαστε μέτοχοι ως περιφέρειες σε διάφορες εταιρείες, το πώς θα εκπροσωπηθούμε. Εταιρείες που κουβαλάνε αμαρτίες του παρελθόντος και παθογένειες, ξεκαθαρίζω ότι όχι μόνο δεν θα συμμετάσχουμε, γι' αυτό έχουμε και εντεταλμένο σύμβουλο στα θέματα ελέγχου και διαφάνειας, θα τοποθετηθούμε εν καιρός. Και εκ των προτέρων σας λέω ότι το Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας, θέση του Περιφερειάρχη, των συνεργατών όπως το έχουμε συζητήσει και στην ομάδα, είναι αυτό το κέντρο θα κλείσει. Διότι δεν μπορεί από το 2009, ως ενημέρωση που έχω, να μην αποδίδει φορολογικά στοιχεία. Όπου υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, είμαι κάθετος, σε συνεννόηση πάντα λέω και συναπόφαση με τους συνεργάτες μου, εμείς δεν θα συμμετάσχουμε.